Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Σήμερα ξεκινάμε μια πρώτη ενημέρωση από τον κύριο Καρούζο, ο οποίος είναι ο ειδικός στα θέματα γειτονικής διακυβέρνησης, όπως είχε υποσχεθεί και ο κύριος Περιφερειάρχης. Και μετά από απόφασή του, αποφασίσουμε να υλοποιήσουμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε επίπεδο περιφέρειας της Μακεδονίας και είναι από τις πρώτες προτεραιότητες της νέας περιφερειακής αρχής. Θεωρούμε ότι όλα αυτά που θα ακολουθήσουν στο επόμενο διάστημα και ο τρόπος διαχείρισης όλων των ζητημάτων με ηλεκτρονικό τρόπο θα μας βγάλει από τα αδιέξοδα της γραφειοκρατίας και γενικότερα θα διευκολύνει έτσι ώστε και τα προγράμματα αλλά και τα έργα και ό,τι έχει σχέση με την οικονομική διαχείριση να υλοποιούνται όσο γίνεται ταχύτερα και σε σωστούς χρόνους, έτσι ώστε να εξυπηρετούμε και καλύτερα τους πολίτες, αλλά και εμείς να είμαστε, θα έλεγα, πιο σωστοί στη διαχείριση των χώρων που έχουμε. Στα πλαίσια αυτά γίνεται σήμερα η συζήτηση και θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας σήμερα εδώ και ελπίζω ότι η νέα αρχή που θα ξεκινήσουμε με τον τρόπο της ηλεκτρονικής αποτύπωσης θα είναι, θα έλεγα, η πρώτη πρωτοβουλία που αναπτύσσουμε πάνω στο τομέα αυτό. Θέλω να καλωσορίσω και τον εκτελεστικό σύμβουλο, ο οποίος είναι σήμερα εδώ, τον κύριο Αγγελιάδη, και ο οποίος θα πει και αυτός δύο λόγια πάνω στο ζήτημα αυτό. Ευχαριστώ. Αγαπητές και αγαπητοί φίλοι, είναι κορυφαία προτεραιότητα της νέας περιφερειακής αρχής η ηλεκτρονική διακυβέρνηση για το σύνολο των υπηρεσιών και των δομών της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Προκειμένου αυτό να γίνει πράξη, η περιφέρεια έχει προχωρήσει στην δημιουργία μιας ομάδος, κοινής ομάδος, με στελέχη της σχετικής διοίκησης, αλλά και πολύ γνωστούς επιστήμονες ερευνητές από το Ινστιτούτο Πληροφορικών Συστημάτων του Ινστιτούτου Πολυτεχνείου, με τον συντονισμό και την καθοδήγηση του Θόδωρου Καρούλου. Για να γνωριστούμε λίγο καλύτερα, θέλω να σας πω ότι ο Θόδωρος Καρούλος και η ομάδα του είναι οι άνθρωποι που πίστεψαν αρχικά στην υπόθεση της διάβγειας και συνεχεία τη στήριξαν και την υλοποίησαν και θεωρώ ότι αυτό ήταν ένα εξαιρετικά σημαντικό πρώτο βήμα προκειμένου να αρχίσει το κεφάλαιο διαφάνεια να υλοποιείται και στη δημόσια διοίκηση και ο μέσος πολίτης να έχει πρόσβαση εκεί όπου κάποτε ήταν κλειστές πόρτες. Αυτό που βρήκαμε στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, είτε στην κεντρική της υπηρεσία είτε στις 4ΠΕ, ήταν διαφορετικές ταχύτητες. Υπάρχουν διοικητικές μονάδες που πραγματικά έχουν ένα επίπεδο οργάνωση, θα έλεγα, κανονικό, και υπάρχουν μονάδες που έχουν την λογική περασμένων δεκαετιών. Παράδειγμα, τήρηση πρωτοκόλλων με τη χειρόγραφη διαδικασία. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να αλλάξει, αλλά που δυστυχώς δεν μπορεί να αλλάξει αυτό όταν πατώντας στην ακουμπή. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα κουβέντα, διαβούλευση και συναντήληψη, που είναι η πρώτη φάση αυτού του μεγάλου εγχείρηματός μας. Και αυτή η διαβούλευση έχει ξεκινήσει ήδη. Κάνουμε την πρώτη συνάντηση, καλύστηκε ακριβώς συνάντηση στην περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης και αμέσως σήμερα εδώ, προκειμένου να ακούσετε και να ακούσουμε από τους ανθρώπους που θα κληθούν να υλοποιήσουν και έχουν την ευθύνη της υπογραφής, των εισηγήσεων, της παραγωγής του διοικητικού έργου, τις προτάσεις τους, αλλά και τα προβλήματα. Γιατί είμαι σίγουρος ότι ο καθένας που ασκεί διοίκηση σε όποιο βαθμό
σε μικρό ή μεγάλο βαθμό. Είμαι βέβαιος ότι έχει και μια σειρά προτάσεις προκειμένου και το έργο να διευκολυνθεί, αλλά και πραγματικά αυτή η αμεσότητα με τους πολίτες και η πρόσβαση στα δεδομένα να υπάρξει. Έτσι λοιπόν η σημερινή συνάντησή μας θα έχει αυτόν τον χαρακτήρα. Υπάρχουν από τους τέσσερις συνεργάτες του οποίου κάνουν τέσσερις εισηγήσεις συντομότατες αλλά πολύ περιεκτικές και διαλεκτικές για τους μεγάλους άξονες που θα αποτελέσουν τα βασικά πεδία όχι μόνο προβληματισμού αλλά και εφαρμογής και αυτός φαντάζει ένας κύκλος συζήτησης με όποιον από εσάς θέλει προκειμένου να περάσουμε στις επόμενες φάσεις. Βάζω ένα τελείο εδώ και δίνω τον λόγο στον Θόδωρο Καρόγλου για να προχωρήσουμε τη διαδικασία.